Τα χειρότερα πέρασαν για το ελαιόλαδο, με την τιμή να παγιώνεται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το κιλό και την χρονιά να χαρακτηρίζεται ως καλύτερη σε σχέση με την περσινή. Αισιοδοξία πάντως υπάρχει στις ελαιοκομικές ενώσεις από την κίνηση των εξαγωγών και τις γενικότερες συνθήκες. Θεωρούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι με το θέμα ότι τα χειρότερα τα έχουμε δει. Τις περσινές τιμές δεν τις πλησιάσαμε φέτος, ευτυχώς. Υπάρχει μια ισορροπία και μια σταθερότητα τώρα στις τιμές στον παραγωγό, κοντά στο 2,20, τα καλά, πολύ καλά λάδια, δηλαδή μέχρι 3 γραμμές, ίσως και κάτι παραπάνω, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχει μια σταθερότητα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια ψυχολογία στην αγορά, αυτό που λέμε η ψυχολογία του φόβου, δηλαδή ότι οι μεν παραγωγοί είναι διστακτικοί να πουλήσουν διότι θεωρούν ότι είναι πολύ χαμηλή τιμή, και υπάρχει και η άλλη πλευρά των εμπόρων και των τυποποιητών που φοβούνται να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες μήπως πέσει το λάδι. Όμως παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία έχει αντέξει τις όποιες πιέσεις και πιστεύω ότι τα χειρότερα τα έχουμε δει. Οι γενικότερες συνθήκες δημιουργούν λοιπόν ένα σκηνικό αισιοδοξίας προς την πλευρά της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Να λάβουμε υπόψη μας ότι στην Ελλάδα φέτος οι μόνες περιοχές που είχαν μια καλή παραγωγή σε ποσότητα ήταν η Λακωνία και η Μεσσηνία και η Νότια Ηλία, περιοχή της Ζαχάρος. Η Κρήτη δεν έχει ποσότητες ούτε για την αυτοκατανάλωσή της και τα υπόλοιπα νησιά. Και βεβαίως και οι θεομηνίες που γίνονται γενικά στην Ευρώπη και στην Ισπανία έχουν επηρεάσει αρκετά τις παραγωγές και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάει προς το καλύτερο το πράγμα. Ο κ. Κοζομπόλης με την σειρά του στέκεται στην τροφοδοσία της αγοράς και στην αμφίδρομη σχέση προσφοράς και ζήτησης και σημειώνει προς τους παραγωγούς τη λέξη εγκράτεια. Οι παραγωγοί μάλλον που δεν έχουν πουλήσει ακόμα τα λάδια τους πιστεύω ότι θα ωφεληθούν περισσότερο και βεβαίως όλοι μας περιμένουμε την εξόφληση του υπολείπου της επιδότησης που είναι να γίνει 5 με 10 του Μάρτη από ό,τι έχει ανακοινώσει και το Υπουργείο. Οπότε θα πέσει χρήμα στην αγορά και δεν θα πιεστεί πιστεύω η προσφορά και γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι ότι σιγά σιγά θα βελτιώνεται το κλίμα και καλύτερες τιμές μπορούμε να δούμε, όχι χειρότερες. Καταληκτικά θα πρέπει να τονιστεί η σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα που τρέχει πολύ καλύτερα σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.